Βασίλειος Μαρτζούκος, αντινάβαρχος, ένα αποστρατεία και αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μαρτζούκο. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Δημοπολίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Μαρτζούκο, μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο που δημοσιεύσατε τελευταία, γιατί είχε μία ανάποδη ανάγνωση στα πράγματα. Δηλαδή, ξεκινήσατε πρώτα από το υπόστρωμα που δημιουργεί τις παθογένειες που αντανακλώνται πάνω στην επιφάνεια όταν έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, με την κοινωνία και με όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα κράτος στο προφίλ του. Και ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό που γράφεται. Έχει ενδιαφέρον ο τίτλος, ότι ούτε ο απομηχανής θεός της Ελλάδας δεν άντεξε το παραμύθι. Και με αυτό ξετυλίγεται λίγο το κουβάρι. Θίγεται όλα τα σοβαρά θέματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα ιεραρχείτε. Θέλω να ξεκινήσω με δύο σημεία που πολύ βασικά θεωρώ που θίγεται στο κείμενό σας, που είναι το δημογραφικό και η παιδεία, που παραδόξως σε όλα τα debate, ας πούμε, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν αναφέρονται σε αυτά με τον ίδιο τρόπο ιεράρχησης. Ναι. Κύριε Μοπολίτη, είναι γεγονός ότι ήταν ένα άρθρο Κασάνδρας, δηλαδή προϊονίζει ζωφερό μέλλον, αλλά δεν το έκανα για να απογοητεύσω τους αναγνώστες και για να αφαιθούμε στην τύχη μας και στη μοίρα μας. Το έκανα ακριβώς για τον αντίθετο λόγο. Γιατί πρέπει να υπάρξει επίγνωση της καταστάσεως και εγρήγορση και ασφαλώς δράση, όχι αδράνεια. Είναι τα πράγματα έτσι τουλάχιστον κατά την άποψή μου. Θίξατε τα δύο θέματα δημογραφικού και παιδείας. Είναι γεγονός ότι μακράν το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο συνδυασμός δημογραφικού και μεταναστευτικού προβλήματος. Διότι για μένα το πρώτο φαίνεται μέχρι στιγμής ότι αν δεν υπάρξει κάτι δραστικό δεν έχει επιστροφή και ήδη ο δείχτης γονιμότητας αυτή τη στιγμή είναι 1,3, δηλαδή για κάθε γυναίκα που πεθαίνει αφήνει 1,3 απογόνους. Αν αυτό το αναγάγεται ανά 31 χρόνια, γιατί στα 31 περίπου σήμερα η Ελληνίδα τεκνοποιεί, με το 1,3 όπου ό,τι βρείτε το διαιρείτε δια δύο και αφήνετε στην άκρη τα μισά γιατί είναι οι άρενας που δεν γεννούν και πάρετε τα άλλα μισά και το κάνετε πάλι σε 31 χρόνια, θα δείτε ότι περίπου στα 150 χρόνια που αναφέρω δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Είναι τόσο απλό και τόσο τραγικό και τόσο κοινικό. Προς επίρρωση πάντως, να διακόψω λίγο σε αυτό που λέτε, και η Σουηδική Ακαδημία, η Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ, σε μελέτη που έχει βγάλει με τους υπάρχοντες δημογραφικούς δείκτες, αποτυπώνει αυτό που λέτε, ότι μέχρι το 2050 θα είμαστε 8 εκατομμύρια και μέχρι το 2100 θα είμαστε λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Ακριβώς. Και αυτό δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος από την κυβέρνηση, κάτι που δεν υπάρχει ως τώρα. Η εύκολη λύση είναι αυτό που ακούγεται κατά καιρούς και ναι, αλλά οι μετανάστες που θα αναπληρώσουν το κενό. Εδώ τίθενται μια σειρά από τεράστια ερωτήματα. Αφενός μεν η Αφρική έχει δείκτες γονιμότητος της τάξεως του 5 έναντι του 1,3 του δικού μας, δηλαδή αυξάνεται εκθετικά και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 1,3 δις και στο τέλος του 2100 θα είναι 4,5 δις. Πού θα πάνε όλοι αυτοί? Μόνο η Νιγηρία που τώρα έφτασε ήδη 200 εκατομμύρια, στο τέλος του αιώνα που δεν είναι μακριά, το 2100, θα είναι 800 εκατομμύρια. Τα 800 εκατομμύρια θα είναι όσο όλη η Ευρώπη και η Ρωσία μαζί, μόνο η Νιγηρία. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λόγω πολλών παραγόντων αστάθειας που επικρατούν στην Αφρική και πολλών άλλων παραγόντων, θα έρθουν κατά εδώ. Το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Έχουμε κριτήρια εισόδου? Ή βάζουμε μέσα μόνο με λογιστικά κριτήρια και κριτήρια πολυεθνικών που θέλουν απλώς εργατικά χέρια? Έχουμε κριτήριο αφομοιωσιμότητος? Αν έρθει δηλαδή κάποιος που εμφορείται από θεοκρατικές αντιλήψεις, από αυτούς δηλαδή που βλέπουν μια γυναίκα με φουστάνι και τη σκοτώνουν στο δρόμο γιατί προσβάλλουν, λέει, τα σεξουαλικά τους ένστικτα, αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι αύριο οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε και με τι όρους? Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή και δυστυχώς υπάρχει σε όλη την Ευρώπη μια χαλαρότητα
Αν και τώρα εκ των υστέρων φαίνεται ότι στην Ευρώπη ξυπνάνε σιγά σιγά, γι' αυτό και παίρνουν επάνω τους και τα κόμματα που πρεσβεύουν ανάλογες αντιλήψεις και βλέπετε και τι γίνεται τώρα στην Αγγλία. Πάνω σε αυτό έχει τεθεί ξανά άλλο ένα σημείο που δεν κουβεντιάζεται πολύ συχνά. Το παράδειγμα, ας πούμε, για να υποστηρίξεις το ίνος σου πρέπει πρώτα να αναγνωρίζεις πολύ καλά ποιο είναι και να φτάσεις σε ένα σημείο να μπορείς να απαντήσεις ένα οντολογικό πρόβλημα. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό όταν, αν πάρουμε την παροιμία που λέει από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι και το έχετε θίξει στο κείμενό σας, οι πολιτικοί γόνοι υπηρετούν στην πλειοψηφία τους εικονικά. Έτσι, στις διάφορες μονάδες. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα του πολέμου του 1940, όπου οι τότε γόνοι της ελίτ της Ελλάδος, ακαδημαϊκοί, καθηγητές, πολιτικοί, ηθοποιοί, όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Και αυτή είναι η τραγική διαφορά. Εδώ συναγωνίζονται ποιος δεν θα υπηρετήσει. Ποιος θα βγει τρελός, ποιος θα είναι στο εξωτερικό. Αυτό δείχνει καθαρά την διαφορά φρονήματος. Έτσι, έχει απαξιωθεί πλέον και το βλέπουμε και στις στρατιωτικές σχολές φέτος. Δεν υπάρχουν υποψήφοι πλέον. Και αυτοί που μπαίνουν με 11, με 11 μονάδες. Όταν ήμουν εγώ διοικητής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο τελευταίος μπήκε με 18,5. Μάλιστα. Λοιπόν. Όλο αυτό που περιγράφεται δείχνει μια παρακμή που δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και σε επίπεδο φορέων, αλλά κυρίως όταν βλέπουμε αυτήν την αδράνεια σε επίπεδο κοινωνίας. Επειδή είστε πρώην στρατιωτικός και όπως είπατε τώρα τα βλέπετε τα πράγματα εκ των έσω, αυτό πάει παράλληλα και με τον τρόπο που κινείται το εξοπλιστικό πρόγραμμα και η εξωτερική πολιτική. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν αφαιρέσουμε το περιτύλιγμα, είμαστε ένα κράτος, λυπάμαι που θα το πω, μειωμένης εθνικής κυριαρχίας. Ό,τι εξαγγέλουμε τελικά δεν το πράττουμε, γιατί φοβόμαστε και κατευνάζουμε το γείτονα. Τι εξαγγείλαμε πρόσφατα? Θαλάσσια πάρκα. Ξανακούσατε για αυτά? Ούτε θα ξανακούσετε, κατά πάσα πιθανότητα. Θαλάσσιες ζώνες. Επιφυλασσόμαστε από το 1975 έως σήμερα. Φοβάμαι θα επιφυλαξόμαστε και στα επόμενα χρόνια. Θα ψάξουμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο εμείς για υδρογονάνθρακες ή θα ψάχνουν μόνο οι Τούρκοι στο δικό μας, τουρκο-ελληνο-αιγυπτιακό. Κύπρος. Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες με ποιους όρους? Με ποιους όρους? Με δύο κυρίαρχα κράτη που θέλει η Τουρκία ή με διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα αλλά Τούρκα, δηλαδή 50-50. Είναι αυτό εξέλιξη πραγματικά? Στράτευση, εφεδρεία. Εφεδρεία εκπαιδεύεται καθόλου? Γιατί ο στρατός σειράς βασίζεται στην εφεδρεία. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Το ξέρετε, από το 2021 πληρώνουμε πρόστιμο κάθε χρόνο στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε υποβάλει. Γιατί δεν έχουμε υποβάλει? Γιατί φοβόμαστε να προσδιορίσουμε την ΑΟΣ μας. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ένα κράτος φοβικό. Ένα κράτος που δέχεται ότι υστερεί σε δύναμη και ισχύ και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, για να το διορθώσει. Βοηθάμε την Ουκρανία και καλά κάνουμε. Γιατί τη βοηθάμε? Γιατί η επιχειρηματολογία Πούτιν είναι ακριβώς ταυτόσιμη με την αντίστοιχη τουρκική. Άρα λοιπόν, βοηθώντας την Ουκρανία, θα περίμενε κανείς να αποδομηθεί η Τουρκία και όχι να αγκαλιαζόμαστε με τους Τούρκους και να τους ξεπλένουμε και να φαίνεται ότι είμαστε καρντάσια και συνομιλούμε για όλα. Και ιδιαιτέρως δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που οι σχέσεις της Τουρκίας με το δυτικό στρατόπεδο και κυρίως με το Ισραήλ, να πούμε στο Ναδίρ που ήταν, αν συμφωνείτε και εσείς, μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί και να βγει στην προβολή η ελληνική πλευρά. Ακριβώς. Και αυτά τα θέματα λοιπόν έπρεπε να αναδεικνύονται πρώτα απ' όλα στα ΜΜΕ. Δεν αναδεικνύονται. Βλέπετε, περνάει ολόκληρο τριήμερο και η δισογραφία αφορά την πισίνα Κασελάκη, τα Airbnb, τις ομάδες, τις ξαπλώστρες και το καθεξής και τις μεταγραφές. Δεν είναι αυτά πραγματικά. Είναι, πώς το λένε, σαν να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια συσκοτήσεως γνώσεων της κοινής νόμης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι, γιατί τα πράγματα αυτά στα οποία αναφερόμαστε τρέχουν. Και η οικονομία επίσης.
παράγουμε κάτι. Αν δείτε την πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας, θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε στην κυριολεξία και εμείς από αυτά δεν παράγουμε τίποτα. Σε όλους τους τομείς. Και πουλάνε σε 175 κράτη στον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και μέσω της πολεμικής τους βιομηχανίας και των συνεργασιών των διακρατικών αποκτούν και διπλωματικές σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχουν ξαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Γιατί αρχίζει το αλυσβερίσι πλέον. Τους δίνουν μη επανδρομένα, συνεργάζονται τεχνολογικά κλπ. Εμείς σε όλα αυτά που είμαστε. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε τώρα με κάτι το οποίο τα συνδυάζει και τα δύο, δηλαδή και το κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι της οικονομίας και το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αναφερθεί ότι επειδή συνορεύει η ΑΟΣ της Κύπρου με την ΑΟΣ της Ελλάδας και αγωγή και υποθαλάσσια καλώδια και μια ευρύτερη συνεργασία που μπορεί να προκύψει στο κομμάτι το ενεργειακό από την αξιοποίηση δυνητικά που θα βρεθεί στα κοιτάσματα, αναδεικνύει το ρόλο και της Κύπρου και της Ελλάδος. Σας προβληματίζει το τελευταίο περιστατικό που είχαμε στην Κάσο, που όταν λίγο έξω από τα 6 ναυτικά μίλια βγήκε το ερευνητικό σκάφος, το ιταλικό, αμέσως είχαμε τριβή. Μήπως ακόμα και τις ίδιες εταιρείες θα τις προβληματίζει η επένδυση από τη στιγμή που έρχονται να κάνουν κάτι σε ένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου που βλέπουν ότι δεν εφαρμόζεται και σίγουρα δεν θα πούνε ότι εμείς δεν θα έρθουν να λύσουν τα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς, διότι οι Τούρκοι έχουν δείξει και έμπρακτα πλέον ότι εννοούν ότι η γαλάζια πατρίδα για αυτούς είναι γεγονός και θα την προασπίζουν. Και αυτό έκανα στην Κάσο. Μπορεί αυθαίρετα και παρά κάθε πρόβλεψη διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαίου θαλάσσης να αξιώνουν αυτά που αξιώνουν, αλλά βλέπετε ότι στην πράξη τα καλύπτουν και τα επιδιώκουν και τα πετυχαίνουν στην ουσία. Της Κάσου το συμβάν είναι πολύ σοβαρό. Και είναι σοβαρό γιατί για μένα το 2020 στην ανάλογη περίπτωση με το Roots Race ήταν σε ύδατα τα οποία ναι μεν θεωρούμε ΑΟΣ δική μας, αλλά δεν την έχουμε κηρύξει αυτή την ΑΟΣ. Μέχρι να την κηρύξει ένα κράτος είναι διεθνή ύδατα. Ό,τι και να γίνει. Αυτό ας μην το ξεχνούμε. Εδώ όμως στην Κάσο είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί εδώ ίσχυε η διακηρυγμένη ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου. Συνεπώς έπρεπε να προασπίσουμε την διακηρυγμένη ΑΟΣ μας εδώ πέρα. Και συνέβη το αντίθετο. Άρα στην ουσία τι είπαμε. Είπαμε ότι δεν ισχύει πρακτικά η τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, αλλά ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι και παράνομο και παράλογο. Συνεπώς, αυτά όλα ανάγονται τελικά στον κοινό παράγοντα εθνική, αυτό, στρατιωτικής ισχύος και ισχυρών συμμαχιών, αλλά κανείς σύμμαχος, όπως ξέρετε, δεν θα σε σώσει εάν εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Στη στρατιωτική ισχύ, λοιπόν, έχουμε κάνει κοιλιά. Ποτέ δεν πίστεψε το πολιτικό σύστημα στη στρατιωτική ισχύ πραγματικά. Δηλαδή, τι έγινε. Εγκατέλειπαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τις ένοπλες δυνάμεις. Για την πολεμική βιομηχανία μας δεν θέλω καν να σχολιάσω εκεί που είναι. Και ξαφνικά μετά από μια κρίση τους έπιανε ξαφνικά η επιθυμία, μάλλον συνεγείροντο, άρχισαν να ενισχύουν αποσπασματικά τις ένοπλες δυνάμεις μέχρι να ξαναπέσουν πάλι στον ρυθμό των συνήθι, μέχρι την επόμενη κρίση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εθνική στρατηγική. Αυτό γιατί όταν βρίσκεσαι στην ανάγκη να θες να αντικαταστήσεις ταυτόχρονα 13 φρεγάτες, δεν μπορείς γιατί είναι πανάκριβες. Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα όμως με ορίζοντα 20 ετίας, τότε μπορείς, όπως κάνει η Τουρκία, όπως κάνουν και άλλα κράτη. Συνεπώς, δεν μπορεί να τα εγκαταλείπεις όλα και ξαφνικά να το θυμάσαι. Αφού βλέπεις ότι όλα καταλήγουν τελικά στο αν είσαι ισχυρός ή δεν είσαι. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Και το άλλο βεβαίως είναι, ακόμα και αν έχεις τα όπλα, αν βούλεσαι να τα χρησιμοποιήσεις σε μια περίσταση. Αν καταλάβει ο άλλος, τον οποίον υποτίθεται ότι αποτρέπεις, ότι δεν έχεις τη βούληση ποτέ να τα χρησιμοποιήσεις, τότε δεν υπάρχει αποτροπή. Ακόμα και αν έχεις εξοπλιστικά προγράμματα έτοιμα. Και λέτε δηλαδή ότι δεν πήθηκε στο πεδίο της διπλωματίας αυτό. Ακριβώς. Η διπλωματία μας εκτιμώ ότι δεν έχει πείσει
τους γύρω για την βούλησή της να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την κυριαρχία της. Κάτι δηλαδή που είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό του Ισραήλ. Όλοι ξέρουν στο Ισραήλ ότι όποιος το χτυπήσει θα εισπράξει απάντηση επί 10 φορές παραπάνω. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει να πείσουμε διπλωματικά, αλλά και επί του πεδίου. Δηλαδή οι δυνάμεις μας είναι υποδέστερες. Και όχι απλώς υποδέστερες, αλλά και η ψαλίδα θα ανοίξει μέχρι το 2030. Όλο αυτό που περιγράφεται βέβαια, αν τυχόν και απομονώσει κάποιος μέρη της κουβέντας, πολύ εύκολα μπορεί να μας χαρακτηρίσει ακραίους εθνικιστές. Όμως, νομίζω και με αυτό θέλω να κλείσουμε, να μας πείτε δύο λόγια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα επέκτασης όσον αφορά τον ελληνισμό, αλλά θέμα επιβίωσης. Συμφωνείτε με αυτό? Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Δαμοβολίτη. Να ξέρετε κάτι, ότι κανείς δεν είναι πολεμοχαρής και κυρίως οι στρατιωτικοί που έχουν δει στην τάξη της σημερινάς της ασκήσης τα αποτελέσματα των συμπλοκών των στρατιωτικών. Έχουμε δει και να τεινάζονται πλοία στον αέρα από τροπίλες, να πέφτουν βόμβες και ούτω καθεξής. Αυτά τα βλέπουμε στις ασκήσεις και συνεπώς είμαστε οι μόνοι που δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε, που θα είμαστε άλλωστε και στην πρώτη γραμμή. Συνεπώς δεν πρόκειται περί αυτού. Απλά το κράτος μας έχει αναγάγει σε υπέρτατο αγαθό την ειρήνη. Αυτό είναι σφάλμα. Την ειρήνη την επιδιώκουμε όλοι, αλλά δεν μπορεί να είναι υπέρτατο αγαθό η ειρήνη. Υπέρτατο αγαθό είναι τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία αν μπορούμε να τα ικανοποιούμε με ειρήνη, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε να τα ικανοποιούμε με ειρήνη, θα πάμε και στο άλλο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Κύριε Μπαρτζούκο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την περιγραφική διαδρομή που μας κάνατε και με τον τρόπο που ιεραρχήσατε και τα θέματα τα σοβαρά, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.